Έρχομαι. Καλησπέρα. Καλά είναι. Από τον καλημέρα στο καλησπέρα. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα ήθελα να με βοηθήσεις, αν μπορείς, λίγο ηθικά. Είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ πολύ καιρό να σε πάρω. Ναι. Γεννήθηκα από μία μητέρα η οποία ήταν πάρα πάρα πολύ χριστιανή, παλιωμερολογίστηκα. Ναι. Επαντρεύτηκα, έκανα ένα πολύ πολύ συγχυσμένο γάμο. Ναι. Έκανα ένα αγοράκι. Ήτανε ό,τι είχα και δεν είχα στη ζωή μου. Ήτανε τα πάντα μου. Ναι, μόνο συντόμευε. Να φτάσουμε λίγο στο... Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι, ναι, θα λοιπόν, φτάσουμε και εκεί, αλλά δεν μας πάρει πολύ χρόνο. Πριν ένα χρόνο έχασα το παιδί μου. Σε ηλικία 3 χρονών. Μάλιστα. Έχω μείνει εγώ και ο άντρας μου. Οι δυο μας. Μάλιστα. Το μόνο που θέλω είναι αν μπορείτε να μου πείτε πώς μπορώ να ξεπεράσω, όχι να το ξεπεράσω, όχι να το ξεχάσω. Λίγο να σταθούμε, στα πόδια μας. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, αν με ζητάει, πού βρίσκεται, πώς είναι η ψυχή. Δηλαδή, έχει φτάσει πια στην τρέλα. Άκουσε. Εάν ο Χριστός ήταν Θεός νεκρών, ούτε καν θα υπήρχαμε, ούτε θα γνωρίζαμε, θα ήμασταν ανύπαρκτοι και εμείς οι ίδιοι. Δεν θα είχαμε ιδέα το ότι υπάρχουμε, έτσι. Επειδή όμως ο Θεός είναι μόνο ζωή και δεν υπάρχει θάνατος, μην κοιτάς αυτόν, η σάρκα που επανέρχεται στα αγίηνα στοιχεία επειδή εκεί ανήκει. Μέσα σε αυτό είμαστε εμείς, δηλαδή μέσα στα ρούχα, φοράει η Ελένα τα ρούχα. Ναι. Αν πάει σπίτις, τώρα αν τη χτυπήσω έτσι, θα αντιδράσει με πόνο. Αν την ακουμπήσω ευγενικά, θα αισθανθεί η Ελένα το συνέστημα της ευγενίας, έτσι. Αν όμως τώρα αυτά, τα ρούχα που φοράει, τα βγάλει, ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το σώμα μας. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτά είναι τα σώματά μας. Πάει και τα βγάλει. Και από μέσα έχει το σώμα της. Αυτό το σώμα θα έχει μια άμορφη μάζα, αν το αφήσεις κάτω, αλλά θα δεις πραγματικά εκείνη τη στιγμή ότι εσύ δεν ήσουν αυτό που νόμιζες το σώμα, γιατί δεν ήξερες τη σχέση μεταξύ εσένα και αυτού που φοράς. Οπότε, όταν λες, παραδείγματος χάρη, πονάει το χέρι μου, πονάει το κεφάλι μου, όταν λες το πουκάμισό μου, πάει να πει αυτό το πουκάμισο, το φοράει κάτι, κάποιος, ναι, και λέει αυτό είναι δικό μου. Ναι. Όταν λες το κεφάλι μου, το μου όταν το βάζεις, ναι, γιατί λες το κεφάλι μου. Άρα κάποιος μέσα φοράει αυτό και προσδιορίζει ότι πονάει το κεφάλι μου. Δεν λέει πονάει το κεφάλι, πονάει το χέρι, πονάει το πόδι. Πάντα βάζει το μου. Αυτή, ναι. Από αυτό σιγά σιγά θα καταλάβεις ότι ο κόσμος μας εδώ κάτω, καλή μου, είναι ένας κόσμος του ονείρου που όταν κοιμάσαι έχεις ένα σώμα. Αυτό το σώμα που έχεις στο όνειρό σου μέσα έχει αισθήσεις, έχει λογική, εκφράζεται, συγκινήσεις, συναισθήματα. Για να έχει αυτό το σώμα όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο όνειρό σου, πάει να πει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ανάλογο νοτιοεγκεφαλικό σύστημα, ένα ανάλογο νευροφυτικό σύστημα. Μέσα στο όνειρο τώρα, αν έρθω εγώ και σου πω, το όνομά σου πώς είναι? Πέστε με όπως θέλετε. Αν έρθω και σου πω Ελένη, ξέρεις, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως καλή ώρα, ναι, σου μιλάω μέσα στον ύπνο σου και εσύ είσαι στο όνειρό σου ζωντανή. Εσύ αυτή τη στιγμή κάπου κοιμάσαι. Θα μου πεις, μα τι βλακίες μου λες Παναγιώτη, αφού είμαι ξύπνια, αφού περπατάω, κινούμαι, ζω. Ωραία. Έρχεται κάποιος λοιπόν και πάει να σε σκοτώσει και τρέχεις. Τρέχεις έως ότου σε πλησιάζει και ξαφνικά το θαύμα βρίσκεσαι στο κρεβάτι σου και λες ήταν όνειρο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που σας λέω, ναι, και όσοι το αντιληφθείτε θα πάρετε πολλά μηνύματα. Ναι. Όταν ξυπνάς όμως από τον φόβο λόγω συγκινήσεως στο κρεβάτι σου και βλέπεις ότι στο δωμάτιό σου λες ήταν όνειρο και ηρεμείς, έτσι. Ναι. Τι έκανες όμως, γνώρισες δύο καταστάσεις, την ονειρική και την ξύπνια. Συγκρίνεις και λες αυτό είναι το αληθινό. Όσο όμως είσαι στο όνειρο, δεν έλεγες είναι όνειρο, χτύπαμε δεν πεθαίνω, έτρεχες να σωθείς. Όταν λοιπόν ξυπνήσεις, γιατί σε πολλά όνειρα βλέπουμε φίλους μας, συγγενείς μας, έτσι. Όταν ξυπνήσεις μπορείς να δεις το φίλο σου, το συγγενή, να τον πάρεις τηλέφωνο. Δεν θα κάτσεις να ξανακοιμηθείς, να πας στον ύπνο σου, να δεις τους φίλους σου που ήσασταν παρέα, να τους πεις ξέρετε ζω, διότι πολλοί που έχουν φύγει από εδώ
έχουν επιστρέψει στα αγαπητά τους πρόσωπα και είναι όμορφοι, νέοι και τους λένε είμαι καλά, περνάω καλά. Όταν λες φύγει. Να πεθάνει που λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Χριστός μας έχει δώσει δύο καταστάσεις, γι' αυτό και μας λέει εάν στα ψεύτικα το καταφέρετε, πόσο μάλλον στα αληθινά επάνω. Εδώ είναι ο κόσμος των σκιών. Δεν πεθαίνει τίποτα, διότι αν πέθαινε, θα πέθαινε και ο Θεός. Αφού ο Θεός είναι μόνο ζωή, απλά το παιδί σου ζει, τώρα ζει πραγματικά, ξύπνησε στο χώρο εκείνο, δεν είναι πεθαμένο, δεν είμαστε η σάρκα και τα κόκαλα, αυτά είναι ύλη. Άλλα είναι τα αιώνια και ουράνια σώματα, τα αληθινά. Καμία σχέση με τη σάρκα. Ζει, θα δεις ότι θα έρθει, ποτέ μη θεωρήσεις το παιδί σου πεθαμένο, διότι ο Θεός φροντίζει και για να ενσαρκωθούν τα όντα και για να φύγουν, εάν εσύ πονάς που σε μάνα, υποτίθεται ότι το αγαπάς το παιδί σου και υποφέρεις. Αυτός που έφτιαξε και εσένα και το παιδί σου δεν αγαπάει. Δηλαδή μας δίνει παιδιά, πεθαίνουν τα παιδιά και θέλουμε να τον θεωρήσουμε έναν καλό Θεό, αφού μου το δίνει για να με βασανίσει. Τότε δεν είναι καλός Θεός. Άρα κάτι άλλο μπορεί να υπάρχει. Τι μπορεί να υπάρχει? Στρέψου προς αυτόν. Είναι μια κατάσταση ονειρική στον πλανήτη Γη που ζούμε. Γι' αυτό και ο ίδιος μας λέει θησαυρίστε στους ουρανούς. Όχι εδώ. Όχι εδώ. Άρα μελετώντας και προσευχόμενοι στον Ιησού Χριστό, ζήτησέ του να σου δώσει τη φώτιση που θα αντιληφθείς ότι το παιδί σου ζει. Και όταν πιστέψεις ότι το παιδί σου ζει, θα δεις ότι το παιδί σου θα έρθει και θα σε επισκεφτεί. Δεν πειράζει, αυτά πάντοτε υπάρχουν παράσιτα ενδιάμεσα από παράλληλους κόσμους. Λοιπόν, εγώ σου λέω αυτό το πράγμα. Το παιδί σου ζει. Ζει. Και θα συναντηθείτε πολύ γρήγορα. Όπως όλοι μας θα συναντηθούμε γρήγορα, γιατί είμαστε στο τέλος των καιρών. Παναγιώτη. Λοιπόν, μη φοβάσαι. Ολοκλήρωσες, φαντάζομαι. Το παιδί δεν φοβάται. Ζει. Παναγιώτη. Γιατί μας το παίρνει ο καλός Θεός το παιδί? Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα σχολείο. Έρχεσαι, παίρνεις το μάθημά σου και φεύγεις. Δηλαδή φταίει ο γονιός που έθεσε το παιδί. Όταν τελειώνει το σχολείο. Είναι καρμικό χρέος. Περίμενε, δεν θα μπω εκεί. Όταν τελειώσει το σχολείο και έρχονται οι διακοπές, θα πας να μείνεις στο σχολείο εσύ? Δεν θα πας σπίτι σου? Ναι, δεν μου λέει, δεν το καταλαβαίνω όμως αυτό. Είναι καρμικό χρέος. Είναι πράγματα που πρέπει να αντιληφθείτε μέσα από το θάνατο. Είναι ένας τρόπος αντίληψης πραγμάτων που αν δεν υπάρξει ο πόνος του θανάτου, δεν το καταλαβαίνει. Ο Χριστός μετά δεν αναστήθηκε. Δεν έκατσε να φάει. Δεν είχε σώμα πυκνό. Δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει ζωή, ότι υπάρχει υλικό σώμα. Δεν έκατσε να φάει. Αν ο Χριστός ανασταίνεται, τότε τι Θεό πιστεύουμε και τι μηνύματα, τι ανάσταση νεκρό αναμένουμε. Εκεί πάντως που όχι είναι, κάνει, δεν είναι πεθαμένο το παιδί. Να καταλάβουμε κάποια ότι πράγματα. Ο Χριστός, αφού ούτως έγινε ό,τι έγινε τελικά. Αφού ανασ... συμβαίνει και σε εμάς την καθημερινή. Α, μπράβο. Έρχεται να σου δείξει την οδό. Και ότι δηλαδή είναι καλό αυτό τώρα. Σημαίνει. Μα δεν υπάρχει θάνατος. Κάθε βράδυ πεθαίνετε. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο ύπνος είναι θάνατος. Ο ύπνος κάθε βράδυ που κοιμόσαστε δεν καταλαβαίνετε πότε σας παίρνει ο ύπνος. Και ότι έχετε μπει στον ύπνο, αυτό είναι μία μεταβάθμιση. Πεθαίνουμε κάθε ημέρα, γι' αυτό και όταν κάποιοι πεθαίνουν, δεν φοβούνται. Ίσα-ίσα που βλέπουν και άλλα πράγματα, μίλησαμε πριν. Είναι... Δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα, παιδιά, από την ώρα της αποκοπής. Μου το υπογράφει. Όχι όμως, αυτό. Ο ίδιος ο Ιησούς. Πώς? Ο ίδιος σου το λέει. Ήρθα, πήγα και έστειλα το μήνυμα στο χώρο των νεκρών, έτσι. Τους πήγε το μήνυμα της Αναστάσεως, ότι δεν πεθαίνετε. Αφού είσαι στο όνομά μου, δεν πεθαίνετε. Είναι δικό μου το πρόγραμμα. Εγώ σας το στέλνω, εγώ σας στέλνω τα παιδιά, εγώ σας κάνω μητέρες και πατέρες. Ναι. Είστε δικοί μου, είστε από μέσα μου. Μην φοβόσαστε. Και οι βουδιστές. Όλος ο κόσμος. Τους, πούμε, όλος ο κόσμος έχει μια φιλοσοφία. Αλλά η θρησκεία δική μας, η Ορθοδοξία, είναι η μόνη που πιστεύουμε στην αιώνια ανάσταση. Ναι, είναι δεν το χάπι το καλό αυτό. Δεν είναι κανένα χάπι. Το καταλαβαίνω. Ήρθε ο Χριστός με το θάνατο. Πήγε στους μαθητές. Δεν το ξέρω. Μελέτα την Καινή Διαθήκη να το μάθεις. Και του λέω, Θωμάς, να κουμπίσω. Πώς θα το μάθω? Και ακούμπησε. Και τρόμαξε. Τρόμαξε ο άλλος, γιατί περίμενε ψαράς, τελώνεις, δουλειές άσχετες. Τι δουλειά έκανε αυτή με μεταφυσική? Ξαφνικά έρχεται ένας Χριστός, τον είδα σταυρωμένο, πέθανε, το ελόγχησαν. Και τον βλέπουν ζωντανό, είναι να μην πάθεις? Θα πάθεις. Αν όμως σου φέρει αυτό το μήνυμα, τι χαρά και ελπίδα για εμάς, ότι δεν φτιάχνει ανθρώπους για να τους σκοτώνει να κλαίμε. Τους φτιάχνει για κάποιο σκοπό. Είμαστε τόσο μικροί ακόμα στο μυαλό να αντιληφθούμε πράγματα πέραν του χώρου μας που πονάμε. Αυτό είναι το τίμημά μας, ο πόνος. Γιατί εγώ θα κλάψω άμα δω να πεθαμένο. Θα κλάψω και ο Ιησούς έκλαψε όταν έμαθε για τον Λάζαρο. Έκλαψε για να σου δείξει ότι εδώ θα πληρώσεις κάτι. Δικό σου χρέος. Όχι όμως ότι είναι πεθαμένος. Καρμικό χρέος. Πες το έτσι, καρμικό χρέος. Πες τον νόμο της Νέμεσης ή πες τον Ημαρμένη. Πάντως το μήνυμα είναι ότι ο Χριστός ζει. Το παιδί και δεν όμως, υπάρχει κυρίες... θάνατος.
το παιδί της κυρίας ζει πιο ζωντανό είναι εκεί που είναι από ότι είμαστε εμείς εδώ. Άκουσε κάτι άλλο που είπες ότι θα μετενσαρκωθεί. Δεν είπα εγώ θα μετενσαρκωθεί. Θα γυρίσει πίσω. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μη μου βάζεις εμένα σωστό λόγια που δεν είπα. Τότε. Είπα θα συναντηθούν. Και όλοι θα συναντηθούμε κάποια στιγμή. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Λοιπόν, σε λίγα χρόνια θα συναντηθούμε. Είμαστε κοντά στο τέλος των καιρών. Τελείωσε. Και οι καλοί και οι κακοί θα συναντηθούν. Όλοι θα συναντηθούν, αλλά θα γίνει κρίση όμως, ε. Θα περάσουμε από. Α, κάτσε, ντε. Γιατί όταν βλέπεις έναν εφιάλτη και ξυπνάς, λες ευτυχώς ήταν όνειρο. Για σκέψω ο εφιάλτης να πέρασε και στο ξύπνιο. Τι θα γινότανε. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, αλλά λέγονται. Ελένη, αν ο Χριστός ήταν θάνατος, δεν θα ζούσαμε. Αφού ο Θεός και ο Χριστός είναι ζωή, κάποιος λόγος υπάρχει να περνάμε μέσα από αυτό. Από αυτή τη δοκιμασία. Το είπαμε όμως αυτό, Παναγιώτη. Το παιδί σου είναι ζωντανό γιατί ναι. Ζει Κύριος ο Θεός μας.